Γεια σας, γεια σας! Γεια σας φίλες και φίλοι του Εντέντη! Πού σ' αγαλαγάω, baby! Όσοι παλιοί, πολύ παλιοί, αλλά κάτι πιο καινούργιοι, είναι πολύ πιθανό, νέο, να θυμάστε το NBA Jam. Το NBA Jam είχε κυκλοφορήσει όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς πολύ, πέρα 12-13 χρονών μάλλον. Στα ηλεκτρονικά, στα οφάδικα που λέγαμε τότε, και παίζαμε απέρτα με το NBA Jam. Στα ηλεκτρονικά, χαλάσαμε στο δεπτάκι. Αν έπρεπε να πάμε στην προφή τη γύρω στον Πειραιά που είχε τον bowling, και αυτό ήταν το bowling. Και πήγαινα εκεί πέρα με τον αδερφό μου και χαλάσαμε 20, όχι 20 ευρώ, 20 δραχμές τα χέρματα που βάζαμε στα 90-50 ρίκα και μετά 100 για να παίζουμε NBA Jam και να έχουμε το όνομά μας στο top 10. Βγήκε μετά το Tournament Edition, νομίζω, διάφορα remakes. Πριν από 3-4 χρόνια είχε βγάλει ηλεκτρονικά και κάνει ένα remake ξανά στις κονσόλες, αλλά είχε χάσει το NBA Jam και όλη αυτή η ιστορία του arcade basketball με φοβερά καρφώματα και τάπες και τέτοια. Και τώρα το NBA, αυτό εδώ πέρα λοιπόν το παιχνίδι που παίζω τώρα, το οποίο λέγεται Back, main menu. Το NBA Playground είναι το παιχνίδι το οποίο θέλει να ξαναζήσει τη δόξα του NBA Jam. Έχει exhibition online, cards collection, αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Όπου εσύ παίζεις παιχνίδια exhibitions ή tournament online και προσπαθείς να ξεκλειδώσεις τις κάρτες των παιχτών που υπάρχουν σε κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, εγώ εδώ πέρα έχω ξεκλειδώσει Dwight Howard και Chris Humphries. Έτσι, στη Βοστόνη, ποιους έχω, Jaylen Brown και Marcus Smart. Έχει παίχτες και παλιούς και καινούριους, τους οποίους τους χαρακτηρίζει και με συγκεκριμένα πράγματα για πάνω. Άμα είσαι εδώ πέρα, αυτός είναι ο Brook Lopez. Και μπορώ να δω τα στατιστικά του εδώ πέρα. Αυτός εδώ πέρα είναι ο Brook Lopez. Άμα πάω εδώ πέρα λίγο στο Lakers, όπου έχει 7 παίχτες, έχω ξεκλειδώσει τον Shaquille O'Neal, ο οποίος είναι legend. Λοιπόν, ο Shaquille είναι legend. Τι σημαίνει legend? Τίποτα το ιδιαίτερο, είναι και καλά πιο τέτοιος. Και άμα δείτε και κάτω, εδώ ακριβώς από κάτω γράφει L2, L3, αυτόν τον έχω μαζέψει experience points όταν παίζεις και ουσιαστικά τους ανεβάζεις επίπεδο στα 3 επίπεδα που υπάρχουν. Το χάλκινο, το αργυρό του με το μεσαίο και το χρυσό που είναι το τελευταίο που μόλις πάρεις όλα τα experience points. Έχω ξεκλειώσει λοιπόν τον Shaquille O'Neal, George Mikan και Lou Alden, ένα από τους πιο καινούριους, ενώ για παράδειγμα στους Bulls δεν έχει Jordan, έψαξα, δεν υπάρχει Jordan. Έχω ξεκλειδώσει τον Scottie Pippen, ο οποίος είναι επίσης legend, έτσι. Και τον Robert Barnes, ο οποίος είναι epic. Τον Scottie Pippen, και άμα πάω λίγο στους Dallas Mavericks, θα σας δείξω που έχω κάνει εδώ πέρα. Από τους πρώτους που πήρα ήταν ο Jason Kidd, ο οποίος είναι epic σαν παίκτης, έτσι. Και τον έχω κάνει, τον έχω χρυσώσει. Είναι χρυσός. Όσο πιο πολλά experience points παίρνεις, αναπαίχτη που ελέγχεις, έτσι, γιατί παίρνεις experience points και σαν παίχτης εσύ ο ίδιος, το καρέτσι, ας πούμε, που παίζεις, ο άνθρωπος, όσο και οι παίχτες που χρησιμοποιείς. Και αυτό σημαίνει ότι ανεβάζεις level για να ξεκλειδώσεις καινούρια πακέτα με κάρτες, κάθε ένα έχει 5 κάρτες μέσα, και όταν κερδίσεις κάποια από αυτά τα τουρνουά ή όταν παίζεις online, παίρνεις και ένα χρυσό πακέτο, το οποίο εκεί πέρα είναι πολύ πιθανό να έχει κάποιους από τους legends, για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μετά. Παίρνεις ένα ζευγάρι παιχτών για παράδειγμα, έτσι. Τώρα ναι, όχι, την έχω ξεκλειδώσει, νομίζω είχα μείνει στο Παρίσι. Όχι, νομίζω είναι στη Σανγκάη, έτσι. Μπορεί να παίξω, έχω τελικό στη Σανγκάη. Ναι, final. Αυτό δεν έχω κερδίσει. Έχω κερδίσει εδώ πέρα αυτόν εδώ τον αγώνα, αυτόν εδώ τον αγώνα, αυτόν εδώ πέρα τον αγώνα και τώρα είναι ο final. Έτσι. Όπου κάθε αγώνας έχει και ένα ξεκλείδωμα να κάνεις. Πρέπει να κάνεις 4 alley oops in one game για να παίξεις τον αγώνα. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνιδάκι για να πάρετε μια πρώτη γεύση. Λοιπόν, έχω χρησιμοποιώ Karl Malone και Scottie Pippen εναντίον James Harden και Kevin Durant. Εντάξει, για πάμε. Αυτό είναι, εδώ πέρα είναι η πίστα. Ξεκινάμε τον αγώνα. Scottie Pippen εναντίον Kevin Durant, Karl Malone εναντίον James Harden. Όχι, ξεκινήσαμε πολύ άσχημα από ό,τι φαίνεται. Έλα εδώ. Άμυνα! Άμυνα! Όχι, το μπούστι! Πήρε επιθετικό rebound και με γάμισε. Αχ, θεέ μου, γιατί μέτρησε 3 πόντους αυτό. Λοιπόν, γιατί το πρώτο καλάθι μετράει πάντα ένα πόντο παραπάνω. Επίσης, μπορείς να πάρεις εξτρά πόντους όταν
Κάνεις perfect release την ώρα που παίζεις. Τι σημαίνει perfect release? Πρέπει να σηκωθείς την κατάλληλη ώρα, δηλαδή τη στιγμή που... Αυτό ήταν perfect shot. Έκανε ο τύπος ένα perfect shot, έτσι. Το perfect shot λοιπόν... Ναι. Εγώ δεν έκανα perfect shot. Perfect shot γίνεται όταν σηκωθεί ο παίκτης σου να καρπώσει, να σουτάρει, προσπαθεί να κάνει κάτι την κατάλληλη στιγμή. Στο τέλειο shoot, ας πούμε. Κάπως έτσι. Αυτό δεν ήταν τέλειο shoot. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το ζευγάρι που παίζω εγώ εδώ πέρα τώρα, έτσι. Σκοπός είναι να κάνεις τέτοια εντυπωσιακά καρπώματα για να ξεγεννείς την μπάρα αυτή που βγαίνεις εγώ από πάνω και να ξεκλειδώνεις σε extra ικανότητες όπως είναι αυτή εδώ πέρα τώρα, το οποίο είναι unlimited turbo για τα 26 δευτερόλεπτα που μετράει εκεί πάνω. Το unlimited turbo είναι βολικό γιατί μπορεί να τρέχει στη συνέχεια. Ο άλλος ξεκλείδωσε τώρα δικιά μου επίθεση 12 δευτερολέπτων που είναι ακόμα πιο καλό. Γιατί πρέπει να βιαστώ πάρα πολύ. Δηλαδή κάθε επίθεση κανονικά κρατά 24 δευτερόλεπτα, ο οποίος ο πραγματικός χρόνος είναι 12. Οπότε τα 12 δευτερόλεπτα που γράφει σαν επίθεση είναι 6 και πρέπει να κάνεις πάρα πολύ γρήγορα την επίθεση. Αλλά εγώ με τον ίδιο turbo μπορώ να κάνω γρήγορα γρήγορα ωραία καρφωματάκια και να μειώσω το σκορ σε 10-11. Έτσι. Σκοπός είναι επίσης να αναβαθμίζεις τους... όχι ρε γάμο, δεν πρόλαβα την άμυνα να παίξω, έλα. Όχι ρε πούστη μου, πρέπει να πατάς την άμυνα, να πηδάς, όχι μαζί με τον άλλο, αλλά αφού πηδήξει ο άλλος για να φτάσει στο... Όχι. Κάρφωσε Σκότη, πριν τελειώσει ο χρόνος, μπράβο, μπράβο. Καρφώματα, τάπες, τα χορευτικά δεν μετράνε. Καρφώματα, τάπες. Άλλοι ούψ, κλεψίματα, αλλά τα καρφώματα, τάπες και άλλοι ούψ είναι αυτά που γεμίζουν πιο γρήγορα την μπλε μπάρα για να κερδίσεις αυτό που λέει το lottery pick, ας πούμε, έτσι, έτσι το λέει. Lottery pick είναι extra τέτοια. Στην αρχή ξεκινάς με ένα lottery pick στα πρώτα tournaments, το οποίο είναι ουσιαστικά το on fire που είχε παλιά το NBA Jam. Αλλά κάθε φορά που περνάς tournament, ξέρω εγώ, σχετικά ξεκινώνεις περισσότερα, όπως είναι το turbo που σας έδειξα πριν, το αντίδο turbo, όπως ήταν η περιορισμένου χρόνου επίθεση που έχει ο αντίπαλός σου, υπάρχει δυνατότητα για επί δύο σε συγκεκριμένα σημεία μέσα από την ρακέτα, με τα οποία τα καρφώματα κάνουν επί δύο, άρα βάζεις τετράποντα. Έλα! Όχι ρε, πούστη μου. Το perfect shot πρέπει να το εξασκήσει πάρα πολύ, γιατί βολεύει πάρα πολύ, ούτως ώστε να κάνεις... να βάζεις τρίποντα από όπου και να σουτάρεις, άμα το εξασκήσει, εγώ δεν το έχω καταφέρει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Για κάποιο λόγο... Έλα, τελειώνει ο χρόνος. Έλα, 3 δευτερόλεπτα, 2, πάμε για ένα καρφωματάκι τώρα εδώ πέρα. Πω, ρε φίλε! Ωραία. In your face! Μου τελείωσε η μπάρα. Πάμε. Το παιχνίδι παίζει και online προφανώς. Το τάουρνε μας τα σχετικά είναι... Τι έκανε ρε μαλάκα? Είναι για να εξασκηθείς το single player. Αν και είναι, δεν είναι εύκολο. Αλλιού! Όχι ρε πούστη μου! Με έκοψε ο τύπος! Με έκοψε Durant τον Pippen. Και δεν μπορούσα να ολοκληρώσω το αλλιού. Τάπασε τώρα! Πω! Τάπα shot clock violation. Ωραία άμυνα από τον Μαλόν. Έλα! Δεν έκανα perfect release. Κοίτα όμως πως μπήκε μέσα στην μπασκέτα ο Κάρλις ο Μαλόνης. 2,5 λεπτά derby το παιχνίδι μεταξύ των Legends. Ποιο αγαπημένος μου παίχτης, να σας πω την αλήθεια. Τάπος έτονα, μπράβο! Και άλλη καλή άμυνα από τον Μαλόν στο τέλος του χρόνου. Κάνε το κάρτωμα καλό. Και εμείς θα μου πάλι την μπάρα μας. Ωραία, τι θα πάρουμε τώρα. 12 δευτερόλεπτα επίθεση του αντιπάλου. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Μπορώ να του δείξω και μπουκετίδια, αλλά τα μπουκετίδια το πρόβλημα που έχουν είναι το γεγονός ότι... Α! Ω! Είδες, καλή άμυνα, πάει τελείως. Τρίτη συνεχόμενη άμυνα που τους μένει μπάλα στα χέρια. Αυτά είναι. Κάρφωσε. Μπράβο ρε Καρλ. Μεγαλώνω τη διαφορά. 26-21. Φοβερές άμυνες από τον Μαλόν. Με τάπες. Πάλι δεν πρόλαβαν. Είδες. Πολύ βολικό. Πρέπει όταν έχεις αυτό το πλεονέκτημα, τα 12 δευτερόλεπτα επίθεση του αντιπάλου σου, ο άλλος πρέπει να κάνει πολύ γρήγορα επίθεση. Πρέπει να είναι πολύ γρήγορα. Οπότε είναι ευκαιρία έτσι να κερδίσεις την μπάλα και να πάρεις μπροστά το σκορ. Έτσι, και να κάνεις και σύγκρουση από την επίθεση, γιατί ο χρόνος
μέχρι να εξαντληθεί αυτό το πλεονέκτημα, αυτό το lottery pick. Περνάει ταυτόχρονα, όχι μόνο όταν έχει όλο την μπάλα, αλλά όχι όταν έχει και στην μπάλα. Αλλά δεν περνάει όταν βάλει ο αντίπαλος καλά. Δεν είναι όπως το παλιό που είχε τον Fire, το NBA Jam, το οποίο ουσιαστικά άμα σου βάζει καλά και ο αντίπαλος έχανε τον Fire, έτσι. Μετράει για τα πάμε 17 δευτερόλεπτα. Εξακολουθώ να έχω αυτό το πλεονέκτημα της γρήγορης περιορισμένου χρόνου επίθεσης του αντιπάλου μου. Πάλι δεν πρόλαβε. Πάλι δεν πρόλαβε! Αλλά κάτσε να γαμίσει, έτσι. Φοβερές άμυνες! Είναι θα σου κάτσει. Εν τω μεταξύ δεν μπορεί να διαλέξει ποιο λότερο πικ θα σου κάτσει μέσα στο παιχνίδι. Γιατί κάνει αυτό το τυχαίο, ας πούμε, το random κάθε φορά που γεμίζει την μπάρα τη φτάνει μπλε. Και είναι ότι σου κάτσει. Δεν είναι πατάω το κουμπί και αν μου κάτσει κάτι συγκεκριμένο. Όχι, 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 γαμώ το κερατό μου! Επιθετικό rebound και κάρφωμα. Εντάξει, πήραν το πιο απλό από όλα. Αυτό είναι ένα shoot. Έχεις τέτοιο την επίθεση για ένα shoot. Έλα! Κάρφωσε ρε! Μαλώνει! Μάλλον σέτες ρε, μαλώνει! Πάμε. Αυτό τώρα, αυτός είναι το πιο απλό από όλα. Είναι το on fire που λέμε. Το οποίο δεν κόβεται με τίποτα, ό,τι και να κάνεις. Αλλά τουλάχιστον αυτό ήταν το λιγότερο που θα μπορούσε να... Όχι, για να τελειώσει. Όχι ρε, πώς μου την πήρε! Τάπασε τώρα! Γαμώ του, κοίτα πώς το γρήγορα μείωσε, έτσι! Πίπεν! Έλα! Μπράβο ρε Σκότι, μπράβο ρε Σκότι! 36-30 λοιπόν το σκορ! Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες να ξεκλειδώσεις. Και αυτό είναι πολύ ορτενιστικό. Γιατί στο NBA Jam, ρε παιδί μου, τους είχες όλους διαθέσιμους, νομίζω, από την αρχή τους παίχτες. Έτσι, υπήρχαν μονάχα να ξεκλειδώσεις περίεργοι παίχτες, όπως ήταν η Hillary Clinton, ένας κάτι δημιουργή του παιχνιδιού, κάτι μαϊμούδες, κάτι τέτοιο ήταν στο NBA Jam, αν θυμάμαι. Εδώ πέρα για να ξεκλειδώσεις τους παίχτες πρέπει να παίζεις συνέχεια, να ανεβάζεις level και να κερδίζεις κάρτες. Αλλά είναι πολύ πιθανό να κερδίζεις διπλές κάρτες, όπως όταν αγοράζεις κάρτες, ρε παιδί μου, αυτά χαρτάκια που λέμε, έτσι. Όχι γάμο, το ήταν κακό, κακή επίθεση. Κακή άμυνα μάλλον. Έλα πάμε, 38-35 όμως έχω ένα απλό on fire εδώ. Θα μπει αυτό και να γίνει. Έχω 6 πόντους διαφορά, έτσι θα έχω καταφέρει αρκετά καλά μέχρι τώρα στο συγκεκριμένο αγώνα. Το κούτσι γαμό του μου βάλε τίποτα με τη μία. Όπου είναι πιο κοντά στο να γεμίσει την μπάλα πάλι αυτός, έτσι. Βασικά δεν πρέπει να τη χάσω την μπάλα. Αυτό είναι. Να βάζω τις επιθέσεις μου 43-38. Γιατί μπορεί να βάλει πεντάποτα να πάω στιγμή να βάλει. Ωραία, κλέψαμε, κλέψαμε. Δεν την πήρα, ολοκληρώσαμε το κλέψιμο. Το ολοκληρώσαμε το κλέψιμο. Έλα, έλα, πάρτε να την πουτάνα. Έτσι, μπράβο. Έλα, Κάρλι. Κόρνι, ξεκλειδώσαμε πάλι τα κλεψίματα και το τέτοιο. Ξεκλειδώσαμε και έχουμε ένα unlimited turbo για τα επόμενα 26 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, από ό,τι φαίνεται. Όχι, 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 όχι. Όχι, σήκω, σήκω, σήκω. Ω, ευτυχώς. Κοίτα εδώ το πιο απλό σου τέβαλε γάμο την τρέλα μου, τέλος πάντων. Unlimited turbo, παιδιά, unlimited turbo. Σκότι, μην το χάσεις. Slama jama, baby. Yeah, baby. Αυτό που βλέπεις τώρα είναι αυτό που έχει όλο το παιχνίδι. Δεν έχει κάτι άλλο να σου προσφέρει, έτσι. Είναι πολύ διασκεδαστικό προφανώς όταν παίζεις με perfect shot. Έβαλε ο Πούστης, ρε γάμο, το τρίποντο. Και πήρε γρήγορες επιθέσεις για μένα, ναι. Όχι, μου τελειώνει και το turbo. Έλα! Βάλτε αυτό το turbo. Ω! Υπερκαρφωματάρα, μαλάκα! Πατήσαμε στη στεφάνη και καρφώσαμε αυτό. Απαγορεύεται κανονικά, αλλά στο παιχνίδι αυτό όλα επιτρέπονται. Αχ! Πέρφεκτ το τετράποντο έβαλε ρε μαλάκα. 49-47. Έλα. End of match. Κέρδισε ρε μαλάκα. Ναι ρε φίλε. Τους κέρδισε επιτέλους. Continue. Experience points. Θέλω μπόλικα experience points για να πάω στο επόμενο τέτοιο, έτσι. Μάλλον τον έχω max. Αχ, δεν μου έδωσε όμως χρυσό τέτοιο τώρα. Γιατί δεν μου ξεκλείδωσε... Μήπως πρέπει να κάνω και αυτό εδώ πέρα, να το πάω για να πάω στο επόμενο. Δεν μου ξεκλείδω στο Las Vegas. Ή το Paris, τους έχω παίξει όλους αυτούς εδώ, ναι. Που είναι εδώ πέρα ο τέτοιος. Τόκιο έχω παίξει γιατί έχω ξεκλειδώσει τα πως θα λένε. Μήπως πρέπει να ξεκλειδώσω... Δεν πρέπει, σίγουρα. Λονδίνο έχω παίξει τα πάντα, ναι, έχω κερδίσει και το Magic.
Υπάρχει ο Magic μέσα, αλλά δεν έχω. Α! Δεν έχω κερδίσει το Magic. Πώς αυτόν τον αγώνα πρέπει να κερδίσω και έπαιζα τζάμπα αγώνα τόση ώρα. Μπορεί να έπαιζα τζάμπα αγώνα τόση ώρα. Για πάμε να παίξουμε εναντίον Magic Johnson και Deep Novitsky. Ναι, ρε μαλακά, δεν είχα μείνει. Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό είναι το τέτοιο του Λονδίνου. Έτσι, Deep Novitsky και Magic Johnson. Όλοι σου οι αντίπαλοι πάντα είναι χρυσοί, έτσι. Δεν είσαι και του δικού σου. Ωχ, αρχίσαμε. Ωραία, μαλακά, ξεκινήσαμε. Perfect shot. Συνένα και συνένα γιατί ήταν πρώτο καλάθι, έτσι. Ξεκινήσαμε με 4 πόντους οι κούστιδες. Και εγώ ξεκίνησα με ένα late shot. Αρχίδια. Έλα. Όχι ρε κούστιν, ήταν πιο γρήγορος ο άλλος. Όχι ρε, στο τέλος του χρόνου το έβαλε ρε μαλάκα, έλεος. 6-0. Έλα! Μπράβο ρε Σκότι, ωραίο κάρφωμα έκανες. Ωραίο κάρφωμα. Ωραία άμυνα! Ωραία άμυνα, έλα, Σκότι, πάρε, κάνε το αλλιούπ! Μπράβο παιδί μου, φτάσαμε γρήγορα τον μπλε! 12 δευτερόλεπτα επίθεση αντιπάλου. Ευκαιρία όπως και πριν, να παίξω καλές... Το μπούστι! Κοίτα εδώ, perfect shot, τρίποντο ρε μαλάκα! Ωραία μαλάκα, Νοβίτσι παίζει και άμυνες, αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Εδώ είναι μαλάκα, πόσο δύσκολο είναι εδώ πέρα! Επιδείξανε μαλάκα, 4-14. Να τουλάχιστον τον κάρφω στον άλλο. Δεν μπορώ να κάρφω στον Νοβίτσκι από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να βάλω πιο δυνατό παίχτη για να κάρφω στον Νοβίτσκι. Κάνα Σακίλ Ονίλ. Λοιπόν, άσε. Θα κάνω exit και θα πάρω το Σακίλ. Λοιπόν, άλλο το Σακίλ. Και τι ωραίο που είναι ο Σακ, έτσι. Ω, πήραμε και το rebound. Πάμε να βάλουμε εμεί το πρώτο καλάθι. Ο Μπούσκι κάνει την τρέλα μου. Αυτό που μαρκάρει τον Νοβίτσκι, όταν μαρκάρει ο Νοβίτσκι, είναι δύσκολο να βάλει. Ωραία. Έλα. Εντάξει, δεν το χάνει αυτό ο Σάκ. Yeah, baby, καρφωματάκι τρίποντο. Όχι, κάνανε ρε μαλάκα. Magic, έκανε magic μαλακία ο τύπος, έτσι. Τρίποντο. Ω, κοίτα εδώ ρε μαλάκα, πόσο καλός είναι στην άμυνα ο τέτοιος, έτσι. Πρέπει να βρω καλύτερο παίκτη μάλλον και στο κάθισμα και από την άλλη πλευρά. Έλα, ρίχτου. Έτσι, μπράβο, γιατί και ο Σακίλ κάνει τα ίδια πράγματα. Εδώ δεν μπορεί να με κόψει. Ωραία, γεμίσαμε αυτό και έχουμε 12 δευτερόλεπτα πίθεση αντιπάλου. Ωραία, για πάμε. Έλα, shot go, by listen. Ωραία. Νομίζω το Σακίλ δεν μπορεί να το κόψει ο άλλος. Καλά, αυτό σίγουρα δεν μπορεί να το κόψει. Γιατί κάνει εδώ πέρα, κάτω χορευτικά. Πάμε! Γρήγορα, δεν προλαβαίνει. Δεν πρόλαβε, ωραία! Ωραία! Στο Σακίλ θα δίνω να καρφώνει τώρα, ο οποίος δεν κόβεται. Έτσι, μπράβο! Τον διάλυσε τον Magic! Τον συμπαίχτη! Τους Lakers, αλλά σε διαφορετική εποχή. Τσουμπουτζου. Yeah, τσουμπουτζου. Πάμε, ωραία, καλά πάμε. Παίζουμε καλές άμυνες. Έλα, δεν πρόλαβε, τελείωσε ο χρόνος. Πάλι δεν πρόλαβε, λίγο πριν καθώς μαλακό. Είδες, αυτό είναι πολύ ωραίο ρε φίλε, πρέπει να κάνει πολύ γρήγορα όλες τις επιθέσεις του. Δεν μπορεί να με κόψει ο Νοβίτσκι ρε φίλε του Σακίλ. Δεν μπορεί να τον κόψει. Αυτά είναι. Πόμου πήρα διαφορά μαλάκα, λες θα κερδίσω. Αλλά αυτή άρχισε μαλάκα τα μπουμπουντά στα τρίποντα. Πάλι δεν πρόλαβε. Του τσάκρι μαλάκα, ήταν λίγο πιο γρήγορη επίθεση. Έλα, κάνε ένα perfect shot ρε κούστη μου, δεν μπορείς να κάνω. Τέλος πάντων, έχω πάρει πολύ καλή διαφορά με τα καθόματα του Σακίλ. Ο οποίος είναι λίγο άχρηστος είναι, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έλα! Πω! Ωραία! Όχι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εδώ πέρα, κάνω τις προκοπείς. Έτσι, μπράβο! Και αλεούπ! Και άκοφτη ήταν, γιατί μάλλον ήταν μπλε, δεν ξέρω αν ήταν άκοφτη. Τέλος πάντων, γέμισα την μπάρα αρκετά γρήγορα. Πω, φίλε, παίζω πολύ καλές άμυνες.
Αχ, όχι ρε μαλάκα, με μπέρδεψε. Πέρτε ψώτε κατά τύπος, εντάξει, τρίποντο. Όχι, δεν μπορεί να του σταματήσει να βάζει και καλά και συνέχεια, έτσι. Αυτός είναι μεγάλος κλέφτης ο Magic. Δεν με κόβεις ρε μαλάκα, Dirk. Τρως τα μούτρα σου κάτω. Μπορώ να βάζεις τρίποντο που παντού με πέρτε ψώτε και να βάζει 4-4 τους πόντους, αλλά το Σακίλ δεν τον κόβεις. Α, επειδή ωραίο και το επειδή. Αχ, perfect shot of boost. Αλλά έχω τέτοιο, δεν πειράζει. Αργή, α, και αυτός επειδή όμως, ε. Ναι, αλλά... Τετράγωνο, ρε Σακ! Επειδή και οι δύο, μαλάκα, πρέπει να τους απομακρύνω από τη ρακέτα μου. Να μην μου βάζει... Α, τάποσα τον αγκάμο τον. Τετράποντο στο τετράποντο, φίλε. Έτσι πάνε αυτά. Ένα σακ, σακ! Τετράποντο πάλι! Και perfect shot! Πεντάποντο μαλάκα! Πολύ μεγάλο σκορ, 26-13 double score για την ομάδα του Καρέτσου, φίλε! Όλες θα τους κερδίσω πρώτη φορά! Από πού κάπως έλεγε μαλάκα μέσα σε τετράποντο, δεν μπορούσα να τον κόψω. Όπως... Το θέμα είναι... Όχι, όχι! Α, τετράποντο, έστω το έκανε ο Σκότι. Μπράβο ρε Σκότι! Μπράβο ρε Σκότι! Κάνε και τα χορευτικά σου! Καλά πάμε, καλά πάμε! 30-17! Τελείωσε ο δικός μου χρόνος. Το θέμα είναι το τετραπόντο. Α! Μπράβο! Μπράβο, άμυνα! Τελείωσε και ο δικός του χρόνος, του αλουνού. Έλα, 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 σακ! Μαλάκα, τι... Ω, το χάσε! Όχι ρε μαλάκα, το χάσαμε. Α! Άργησα, τρίποντο έβαλε, πούστη μου, 30-20. Όχι ρε μου, την έκλεψε ο Πούστης. Και εγώ την έκλεψα όμως. Ω μαλάκα, κατάφερα με κόψει όμως. Κάποσε τώρα εσύ τώρα, μπράβο ρε Σακίλ. Μπράβο ρε Σακίλ. Δεν έχουμε τούρμπο μαλάκα. Φοβερές άμυνες στο παιχνίδι, ναι. Αλλά τώρα δεν κόβομαι, δεν κόβομαι. Τον εκτόξευσα το Magic. Το Magic έγινε κοιμάς. 32-20 πω πω φίλε, πάμε για την νίκη, δεν το πιστεύω αυτό το κάνω. Είχα φάει 30 πόντους διαφορά την δεύτερη φορά που ήρθα να διώξω. Φαντάζομαι το είχα ξεχάσει τελείως. Αχ! Το βάλε ρε μαλάκα, παρόλο που την ακούμπησα. Perfect shot. Πρέπει να κατεβάσω την μπάλα με το Σκότι που έχει καλύτερο τέτοιο και να καρφώσω. Με τον Σακ. Και perfect shot ρε μαλάκα! Και 12-14 να μπει στο αντιπάλου. Πάμε για την νίκη, παιδιά! Δεν το πιστεύω αυτό, έτσι. Δεν πρόλαβε, δεν πρόλαβε, δεν πρόλαβε. Τελείωσε ο χρόνος, τελείωσε, τελείωσε. Ακόμα μια καλή άμυνα από το δίδυμο των Legends, Scottie Pippen και Shaquille O'Neal. Ναι, ναι. Δεν έχω βρει κανέναν καλό τριποντάκι για να τα καρφώνω. Ο Jason Kidd που μου είχε κάτσει από την αρχή ήταν καλή φάση. Α! Τελείωσε ο χρόνος, παιδιά. Το πήρα το μάτς, δεν πρέπει να το χάσω τώρα αυτό το μάτς, έτσι. Δεν γίνεται. Δεν με μαρκάρει. Εντάξει, αυτός τον έχω. Ναι, in your face ο Scottie Pippen. Γρήγορη επίθεση! Το παιχνίδι αυτό υπάρχει στο PS4, Xbox One, PC και Nintendo Switch που φοράει εδώ πέρα το τέτοιο. Α! Το έβαλε ρε πούστη μου, δεν πρόλαβα ρε γαμότο. Οχ, αυτό είναι επικίνδυνο φίλε. Είναι επικίνδυνο γιατί αυτό εδώ πέρα τώρα του δίνει διπλάσιους πόντους στην αρχή άμα το βάλει από εκεί πέρα που είναι το αστεράκι. Γιατί τα επόμενα ένα λεπτό έχει αστεράκι να εμφανίζεται στο κήπεδο. Άμα το βάλει από εκεί πέρα, μετά δίνει επί 3 τους πόντους. Όχι, όχι, όχι! Επί 2 και τώρα πάει επί 3 από εκεί πέρα, έτσι. Μην βάλει τετράποντο ρε μαλάκα. Ω, πρέπει να καθυστερήσω το χρόνο. Δεν πειράζει. Να παίξω άμυνες εδώ, καλές. Ωραία, την πήρα την μπάλα. Δεν προλαβαίνει να με κόψει. Όχι, το χάσα ρε μαλάκα, μόνος μου! Πώς το χάσα αυτό ρε φίλε ρε! Ρε Σκότι! Κανονικό τρίποντο. 43-32, διαφορά σε 9. Να αγχώνει το γεγονός ότι έχει αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Όχι ρε μαλάκα! Δεν το πιστεύω ότι με τσάκισε.
Α, τα πάσα τώρα! Μαλάκα, τελείωσε! Ω, μαλάκα, μου το πας επί 3, μαλάκα, θα πέτρα και τρίποντα επί 3, 9 θα πήγαινε. Τελειώνει το πλεονέκτημα. 7 δευτερόλεπτα μένουν για το πλεονέκτημα που έχει. Με κόψεις! Όχι ρε μαλάκα, πάλι αστόχησα. Πήραμε το rebound, αλλά το χάσαμε. Έφυγε το επί 3. Έλα, τα πάσα τώρα! Την κλέψαμε. Έφυγε, Σκότι, δικό σου, μην το χάσεις! Ναι! Ναι ρε μαλάκα! 45-32! 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος με φοβερότητα, ανάποδο κάρφο με το σκοτ τον Μπίπερ. Ό,τι και να γίνει τώρα, παιδιά, κερδίσαμε. Πάλι και ένα τρίποντο. Δεν πειράζει. Σουτούπλο! Κερδίσαμε, ρε φίλε! Τώρα θα πάρουμε και τις κάρτες και πάμε να τις ανοίξουμε. Για μαλάκα, τι θα κερδίσει. Μπράβο, χαίρομαι που κέρδισα μπροστά σας. Λοιπόν, Σκότι Πίπερ παίρνει πόντους, παίρνει και άλλους πόντους για να... Α, ρε, πούστη μου, δεν έφτασα user level 13. Αλλά ανέβηκε και ο Πίπερ και ο Νίλ για να πάνε στο χρυσό. Και τώρα... You won the tourney, you've opened a new playground. Και new lottery pick. Doubles your 3-pointers από εδώ πέρα. Και νομίζω, new player pack χρυσό. Και πάμε να ανοίξουμε τα player packs που έχουμε. Για να δούμε τι πάθος θα κερδίσουμε και να ολοκληρώσουμε το σημερινό Let's Play με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο με δύο καλές νίκες. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχω ένα απλό. Αυτό το απλό. Να δούμε τι θα κερδίσουμε εδώ. Κάνω flip όλες τις κάρτες ταυτόχρονα. Repeated και repeated. Αυτά τους είχα, οπότε παίρνω τις 100 experience points σε κάθε παίχτη και πήρα Sean Kemp. Αλλά δεν είναι καν legend, Marcus Morris και Brandon Ingram. Δεν μας ενδιαφέρει. Για να δούμε στο χρυσό. Ένα magic θέλω. Ένα magic solution. Να γίνει της πουτάνας. Έχει τον Allen Iverson. Λοιπόν, θα τις ανοίξω μία-μία. Όχι όλες μαζί. Flip 1. I Holford. Έλα, μωρέ. Έλα, Hassan White, σαν τον έχω. Πάμε στον επόμενο. Kevin Durant. Ναι, ρε, φίλε. Ου. Flip. Roy Hilbert. Hilbert και... Trey Burke. Αυτά. Αυτούς τους παίχτες πήρα. Λοιπόν, παιδιά, NBA Playgrounds. Τρελή διασκέδαση. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.